Είναι εδώ κοντά μας, είναι ο Στέφανος Μιχαήλ. Στέφανε μου, καλώς ήρθες. Σε κρατούσε, Εντάξει, είμαστε πολλά φίλοι με τον Κώστα μου, mm-hmm. Πάμε τα νέα μας. Τα βλέπω, εδώ τα βλέπω. Καρνάκι μου, τι ρωτούσες? Κανονίζουμε Σαββατοκύριακο. Κανονίζουμε Σαββατοκύριακο. Έλα, Στέφανε μου. Ο Καρνάκης. Για καρχαρίες ο Καρνάκης. Ψάρεμα. Ψαρντούφεκο. Τι να κάνει, να ετοιμάζει το δόλωμα, τι να κάνει. Ψάρεμα. Με ψαρντούφεκο ή καλάμι. Μάλιστα, εντάξει. Τι είπε, ότι αυτό ήταν από πίσω. Το έβγαλε στο μικρόφωνο. Ναι. Είμαστε. Εντάξει, μια χαρά. Πάλι καλά. Στέφανε μου. Καλώς ήρθες λοιπόν στην παρέα μας. Αλήθεια, πήγατε ψάρεμα μαζί? Όχι. Είναι δικά του σενάρια. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελε όμως. Ναι. Στο έχει εκδηλώσει, δηλαδή, στο έχει πει. Υπόθηκε έτσι, ναι, ναι, έπαιζε στο τραπέζι. Χαρά. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις τα νέα σου, σε ποια φάση σε βρίσκουμε. Περιμένουμε και άλλες σειρές να ξεκινήσουν. Ήδη έχει ξεκινήσει και η τέταρτη σεζόν της Γης. Σωστά. Με μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να μας πεις για όλα, Στέφανε μου. Να αρχίσουμε από το δικό μας. Βεβαίως. Από τη Γη της Ελιάς. Μπαίνω στη Γη της Ελιάς, μπήκα στη Γη της Ελιάς. Πρώτο επεισόδιο ήταν χθες. Ήταν και μεγάλη είσοδος. Και καρδιές. Ναι. Ναι. Είναι παρακολουθεί. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα ούτε την πρεμιέρα. Τι έκανες χθες το βράδυ? Είχα άλλες δουλειές. Ναι. Επειδή τώρα ασχολούμαι λίγο, εκλέγηκα και σύμβουλο στην Καλαβασό. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι, και λίγο με θέματα. Κάψατε άνθρωπο. Εγώ σας είπα μόνο τα σπίτια να κάψετε. Σε αυτή η βόμβα προοριζόταν για μένα. Τι συμβαίνει, αδερφέ? Ποιος θέλει να σου σκοτώσει? Τον έλεγχο θα τον κάνετε εσείς. Εγώ θα πιάσω φιλίες με το παιδί. Ο γάμος μου τέλειωσε και πρέπει να το κλέψετε όλοι. Τον θέλω και θα το παλέψω μέχρι τέλους. Αν πάθω κάτι, έχω λάβει τα μέτρα. Φοβάμαι. Η Γη της Ελιάς. Θα δούμε λοιπόν και τα επόμενα και έχουμε πάρα πολλά να περιμένουμε και στην τέταρτη σεζόν. Και είναι και το Φαμακούστα που έχουν μείνει επεισόδια βεβαίως. Ο τρίτος κύκλος. Ναι. Νομίζω ξεκινά 8 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Μου διαφεύγει τώρα η ημερομηνία, αλλά θα τα πούμε όλα, θα τα βλέπουμε μαζί ένα-ένα με τον κόσμο ναι. Της πρεμιέρας. Εντάξει, το Φαμακούστα είδαμε όλοι. Ρε Στέφανε. Τι πράγμα ήταν. Ναι, δηλαδή και στη δική σου την ιστορία. Δηλαδή πέρα από όλο αυτό που έχουμε ζήσει στο Φαμακούστα, το συγκλονιστικό, το πολύ μεγάλο από όλες τις απόψεις, και η δική σου ιστορία ήταν έτσι και είναι πολύ σοκαριστική. Ναι, όντως ήταν και ένας πολύ ενδιαφέρον ρόλος για μένα. Γιατί ήταν, ξέρεις, συνήθως εγώ κάνω το καλό παιδί. Ναι. Εν ότι δεν ήταν καλό παιδί ο Θοδωρής. Εντάξει, τύχαν κάποια πράγματα λόγω κάποιων συγκυριών. Εντάξει, δεν ήθελε να φτάσει στο έγκλημα, ναι, αλλά έφτασε. Από εκεί και πέρα είναι το... Όμως, η απόγνωση, η τρέλα που ήρθε με το φόνο, με το θάνατο της Χριστίνας, ήταν τόσο ενδιαφέρον υποκριτικά, που απόλαυσα την κάθε στιγμή. Ναι. Μα ήταν πάρα πολύ δυνατές οι στιγμές που είδαμε και παρακολουθήσαμε κι εμείς. Και ήταν κάτι που δεν περιμέναμε να δούμε στο δικό σου ρόλο. Ήταν μια ανατροπή, δηλαδή έβλεπες τη σκηνή και δεν υπολόγιζες πώς θα εξελισσόταν. Δηλαδή ήταν όλα πανωτά. Έγινε το ατύχημα, έχασε τη ζωή της, αντέδρασε εσύ με τον τρόπο που αντέδρασες. Ξαφνικά βρέθηκες ενοχός για ένα έγκλημα που 5 λεπτά πριν δεν σκεφτόσουν ποτέ ότι θα ήσουν δολοφόνος. Με τη γυναίκα μου έγκυο. Ναι. Μετά από τόσο καιρό. Δηλαδή και με τη φίλη της κιόλας, η οποία ήταν και μέσα στο σπίτι. Δηλαδή ήταν όλον πολύ. Ναι. Ήταν πολλά ωραία επιλογή. Και ο συνδυασμός της μυθοπλασίας μαζί με την πραγματική ιστορία του 1974 ήταν ένα πράγμα το οποίο επάντρεψε πάρα πολλά όμορφα η Ιβάνα. Ναι. Και κράτησε το ενδιαφέρον. Ναι. Γιατί ναι, μεν έχει το ενδιαφέρον του να βλέπουμε. Βέβαια. Τα γεγονότα όπως συνέβησαν, όμως μπορεί να κουράζει λίγο.
επειδή ήταν τόσο εγώ που τα βλέπω, ας πούμε, έκλαια. Εντάξει, μιλάμε για μια διαφορετική κατάσταση τώρα, ενώ ήταν, μιλάμε για μυθοπλασία, η οποία είναι μέσα ήταν δύο αληθινά γεγονότα και ιστορίες. Ναι. Τα οποία τα είχε παντρέψει η Βάνα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Στέφανα, μου είπες προηγουμένως ότι τις περισσότερες φορές λες παίζω το καλό παιδί. Πόσο καλό παιδί είσαι, εκτός ρόλων? Νομίζω ότι είμαι. Πολύ καλό παιδί. Ναι. Έχεις βαρεθεί ποτέ να είσαι το καλό παιδί? Έχεις πει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή ότι κάνει να είμαι το καλό παιδί? Κοίταξε να δεις, μεγαλώνοντας, η υπομονή σου, νομίζω, η υπομονή των ανθρώπων λιγοστεύει. Προσπαθείς να κρατάς ισορροπίες με άλλους τρόπους, ναι. Όμως έρχονται κάποιες στιγμές λόγω πίεσης, λόγω άλλων συγκυριών που υπάρχουν στη ζωή μας και ευθυνών μεγαλώνοντας, που η κάθε μέρα είναι η ίδια. Ναι. Και δεν είσαι ανένιας όλη μέρα. Οπότε, εντάξει, τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι κάποτε μπορεί να ξεφεύγω εισαγωγικά, γιατί πάντα η λογική μου επικρατεί. Όμως όταν αντιληφθώ ότι κάνω λάθος ή ότι αντιδρώ υπερβολικά σε κάποια πράγματα ή ότι μπορεί να πληγώνω κάποιον ή να δικώ κάποιον άνθρωπο, νιώθω τόσο άσχημα με τη συνείδησή μου που πάω να απολογηθώ μετά. Δεν μου αρέσει και να φτάνω σε αυτό το σημείο. Εντάξει, είναι ωραίο να συνειδητοποιείς όμως το λάθος σου. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ναι. Λάθη όλοι κάνουμε. Το σημαντικό είναι να το συνειδητοποιείς και να κάνεις κάτι γι' αυτό, όχι να περιμένεις από τον άλλον να καταλάβει ότι εσύ έκανες λάθος και να το προσπερνά και να το αφήνει. Και... Φυσικά σε κάποια πράγματα που εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι είναι σωστά, είμαι πολλά απόλυτος. Όπως? Γενικά απόψεις, ας πούμε, στη ζωή. Ή... Κάτι που στηρίζεις θερμά. Ναι, ή τα πιστεύω μου, ή τον τρόπο που θεωρώ εγώ σωστό ότι θα σε φτάσει κάπου με τις λιγότερες αναταράξεις, ας πούμε. Δέχομαι εύκολα να προσπαθήσεις να μου το αλλάξεις τούτο. Έχεις πληρώσει το τίμημα του να άφησες κάποια στιγμή ανθρώπους να σου διαταράξουν τον τρόπο που εσύ επέλεγες για τη δική σου ζωή? Εσύ ζεις τη ζωή σου με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο από την αρχή μέχρι και σήμερα. Είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε, παρόλες τις επιτυχίες, την αναγνωρισιμότητα. Είσαστε εκτός Κύπρου με πάρα πολλές δουλειές, όχι μόνο τώρα και με το Φαμακούστα, ενώ είναι κάτι από το οποίο έχει έρθει ναι. Της πορείας. Και είσαι ο ίδιος Στέφανος που ξέρουμε όλοι. Ναι. Κάποιες φορές άκουσες ανθρώπους που σου έλεγαν κάνε το λίγο διαφορετικά, μήπως ο δικός σου τρόπος δεν είναι σωστός, άλλαξες κάποια φάση τον τρόπο που λειτουργούσες έτσι ώστε να μετανιώσεις και να επανήλθες στα δικά σου δεδομένα? Όχι. Όχι. Πολύ σταθερός. Ναι. Αμετακίνητος. Να σου πω γιατί, επειδή εγώ κάνω μια αυτοκριτική και πάω πίσω, που τα παιδικά μου χρόνια δηλαδή, και βλέπω την πορεία μου. Τα πράγματα πήγαν πολύ καλά στη ζωή. Δοθήκαν μου κάποιες ευκαιρίες. Εκμεταλλεύτηκα τις με την καλή έννοια, ενέχτησα πάνω τους, δούλεψα τις. Σε όλους τους ανθρώπους δίνονται ευκαιρίες στη ζωή, έτσι πιστεύω. Φτάνει να μπορείς να το... Τι κάνουμε εμείς με τις ευκαιρίες, ναι. Όμως, κάνοντας μια αναδρομή πιο πίσω και φτάνοντας το σήμερα, νιώθω ότι μου λείπει κάτι. Νιώθω πολλά γεμάτος. Νιώθω ευτυχισμένος, νιώθω καλά, νιώθω όμορφα, κάνω όνειρα. Οπότε τι έκανα λάθος? Τίποτε δεν έκανα λάθος για να διορθώνω. Λάθος εννοεί τις αποφάσεις τις μεγάλες της ζωής. Λάθη κάνω με... Δεν μιλάμε για την καθημερινότητα. Σωστά. Θα άλλαζα κάτι. Τίποτε. Ναι. Πηγαίνοντας πίσω στην προηγούμενη κουβέντα, είχες παλιότερα αυτόν το σύνδρομο του καλού παιδιού με την έννοια του να μην στεναχωρήσεις κάποιον, να μην χαλαστεί κάποιος? Νομίζω πως όσο μεγαλώνουμε, απαλλάζουμε τον εαυτό μας από την ευθύνη του να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Νομίζω πως πάντα αρέσκει μου να κρατώ τις ισορροπίες. Και με τους ξένους, και με τους γνωστούς, και με την οικογένεια. Δεν μου αρέσει και να φέρνω κανένα σε δύσκολη θέση. Εκτός την ώρα που να χρειαστεί, που να προσπαθήσει ο άλλος να μου το κάνει. Γιατί καλύτερα να έχεις φίλους παρά εχθρούς στη ζωή.
Τότε είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Θεωρούν ότι κάποιοι μπορεί να λέουν ότι εγώ έτσι είμαι, ας σου αρέσει. Δεν είναι έτσι που πάει. Mm-hmm. Για να εξελιχθείς, ένας άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να το κάνει. Η κοινωνία μας έχει να κάνει με πολλά διαφορετικά. Ναι, ενώ χρειάζεσαι το διπλανό σου. Ο διπλανό σου χρειάζεται σε εσένα. Έτσι είναι, δίνεις, παίρνεις τη ζωή. Το να νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος και μπορείς να τα κάνεις όλα μόνος σου, μπορεί να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Αλλά σε κάποια φάση είναι κάπου να σταλώσεις και μπορεί να γκρεμιστούν όλα με την νοοτροπία αντούτη. Ναι. Θεωρώ εγώ. Ναι, όχι, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Ένας άνθρωπος είναι αδύνατο να καταφέρει τα πάντα μόνος του και να νιώθει ότι δεν χρειάζεται κανέναν άλλο για να είναι καλά. Στεφάνη μου, είπες προηγουμένως για την εκλογή σου. Ναι. Θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολλά. Πόσα χρόνια είσαι αναμειγμένος στα κοινά, παίρνεις θέσεις σε διάφορα πράγματα που γίνονται. Γενικά έχω άποψη για τα κοινά. Και είμαι ένας άνθρωπος που είναι πολύ συνδεδεμένος με τον τόπο του. Ναι. Και όχι μόνο με την Καλαβάσο, ας πούμε. Γενικά και με την Κύπρο. Ενδιαφέρει με να πηγαίνουν καλά τα πράγματα. Εντάξει, αυτό φαίνεται και από την επιλογή σου το να μείνεις εδώ. Έτσι, ενώ θα μπορούσες να μείνεις άνετα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Ναι. Μπορώ, ας πούμε, αν οδηγώ μες στον δρόμο και βλέπω κάτι που μπορεί να διορθωθεί, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσεις ανθρώπους. Μπορείς να κάνεις τη ζωή κάποιου ανθρώπου πολλά πιο εύκολη με μια κίνηση. Μπορώ να βλέπω τον τα πράγματα να μεν γίνονται. Τελευταία φορά που είδες κάτι τέτοιο? Κάθε μέρα. Όπως, δώσε μας ένα παράδειγμα. Λεπτομέρειες τώρα, μιλούμε. Μπορεί έξω από στον δρόμο κάποιου που οδηγεί στο σπίτι του να υπάρχει κάτι που να του κόφει την ορατότητα και να είναι επικίνδυνο να χτυπήσει. Ναι. Ενώ μπορώ... Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι πράγματα... Ναι, είναι μικρά πράγματα. Μικρά πράγματα. Τα οποία κάνουν μεγάλη διαφορά όμως στη ζωή των πολιτών, στη ζωή όλων μας. Που τη στιγμή που κάποιος μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο χωρίς να το στοιχίζει στην ουσία τίποτε. Δηλαδή τίποτε σου στοιχίζει. Γιατί να μην το κάνεις, να ευκολύνεις κάποιον. Και έτσι ικανοποιητικό το συνέστημα που παίρνεις μετά. Ναι. Η ευχαρίστηση του άλλου ότι τον σκέφτηκες. Που μόνος σου, χωρίς να σου πει κάτι. Κοίτα, υπάρχουν και οι σωστοί και οι λάθος λόγοι για να θέλει κάποιος να εκλεγεί. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν πάρα πολλά κίνητρα πίσω από την υποψηφιότητα κάποιου ανθρώπου. Και στο να βγει βεβαίως μετά, στην πορεία του. Εντάξει, νομίζω στις μικρές κοινότητες. Ναι, εντάξει, είναι... Είναι τόσο για προσωπικά συμφέροντα. Ναι, αλλά και πάλι, ακόμη και σε μικρές κοινότητες, βλέπεις ότι ένας άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει με γνώμονα το κοινό καλό και ένας άλλος άνθρωπος να μην λειτουργήσει με αυτόν τον γνώμονα. Γιατί υπάρχουν τρόποι να λειτουργήσει κάποιος προσωπικά, ακόμη και σε μικρές κοινότητες. Ναι, σίγουρα. Έχει να κάνει με την επιλογή του καθενός. Ναι. Έχεις δίκιο, απλά... Από κονδύλια, από ναι. Χίλια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι σε θέση να χειριστεί ένας άνθρωπος. Ίσως είναι και πιο εύκολο να το κάνεις. Ναι. Έχεις δίκιο. Εντάξει, τώρα... Τον τα πράγματα... επειδή το νέο συμβούλιο τέλος πάντων, όχι ότι το παλιό έκανε να τα σταλείες. Μιλώ για τούτους που ξέρω. Για αυτά που ξέρεις εσύ. Πώς δουλεύουμε εμείς σαν ομάδα. Είμαστε ανθρώποι όλοι, οι πιο πολλοί είμαστε νέοι. Ενδιαφέρει μας ο τόπος μας, συνεννοούμαστε. Θα πέσω στο τραπέζι ποτέ κουβέντες του στυλ. Ναι. Φάτε να φάμε και υπογράψετε. Εγώ ας πούμε θα το δεχούμε και πιστεύω και όλοι μας θα το δεχούμαστε. Ναι. Για άλλο λόγο που είμαστε για μένα. Επίσης δεν μπορείς να προδώσεις τον κόσμο που σε στήριξε. Γιατί ο άλλος κάτι έβλεπε σε εσένα για να έρθει να σε ψηφίσει. Οπότε πρέπει να είσαι κοντά του. Έκανες προεκλογικό ή είπες εγώ θα βάλω την υποψηφιότητα μου και ό,τι είναι να γίνει. Νομίζω στην αρχή ήμουν λίγο της άποψης ότι καταρχήν δεν μου αρέσει και να πιέζω κανένα. Ναι. Όμως πρέπει να το κάνεις, όχι να πιέζεις, απλά να μιλήσεις. Να μιλήσεις για να ξέρει και εκείνος που είναι και αν το φτύνει ότι... Και το τι πρεσβεύεις, πρέπει να ξέρει ο άλλος τι πρεσβεύει ο Στέφανος, τι πρεσβεύει ο Κώστας, τι πρεσβεύει ναι, γιατί πάντα ακούνται διάφορα πριν τις εκλογές, γιατί έβαλε ο ένας, γιατί έβαλε ο άλλος υποψηφιότητα, τούτα πρέπει να τα ξεκαθαρίζεις και να δείξεις ότι εγώ είμαι δαμή για έναν άλλο σκοπό. Ναι. Όχι αν έφτασα. Είναι πια, ας πούμε, να τάξω, να κάνω, ενώ εγώ θέλω να με ψηφίσει ο άλλος γιατί πιστεύει σε μένα. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το υγιές και μακάρι πάντα
Και εμείς να δίναμε την ψήφο μας με αυτόν το κριτήριο του ποιος μας αντιπροσωπεύει, οι απόψεις του, ανεξάρτητα με το κόμμα, ανεξάρτητα με το που ανήκει πολιτικά. Δηλαδή η υγεία θεωρώ ότι είναι να μπορείς να αναγνωρίσεις θετικά στοιχεία και καλά στοιχεία και σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως να μην είναι του κομμάτος που στήριζες ή στηρίζεις, ας πούμε, σήμερα. Συμφωνώ απολύτως με τον κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό να ψηφίζουμε ανθρώπους και όχι, όχι παρατάξεις και κόμματα. Και... θεωρώ ότι που κάθε κόμμα έχει ανθρώπους. Βέβαια. Οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν. Βέβαια. Το θέμα είναι η πιο παλιά γενιά. Μα δεν αφήνουν πάει, να γίνει. Πάει ακόμα... δεν αφήνουν να γίνει, ναι, το να μπορείς να επιλέξεις. Από ναι, συζητούν το όμως. Νομίζω... το συζητούν για διάφορους λόγους, ναι, που έχουν προκύψει. Ναι, για διάφορους λόγους, σωστά. Ναι, ήτανε δηλαδή πράγματα τους ανάγκασαν περίεργα οι συνθήκες να το συζητήσουν και να το σκεφτούν. Ναι, γιατί τούτο που είχε γίνει δεν το έχουν κάνει... και η εκλογή του Φιδί, ας πούμε, ταράξαν τα νερά. Ναι, δεν το έχουν κάνει για τις συνθήκες της δημοκρατίας. Το να είναι δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ψηφίζει ανθρώπους. Το έχουν κάνει γιατί τους έχουν αναγκάσει συνθήκες να το σκεφτούν. Ναι, σωστά. Και τα δεδομένα τα οποία είχαν μπροστά τους. Και αντιδράσεις του κόσμου. Άρα ο λόγος που το σκέφτονται τώρα είναι λάθος, αλλά ας είναι. Ναι. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μας πει σε καλό ακόμα και έτσι όμως. Γι' αυτό λέω, ας είναι. Ακόμη και γι' αυτόν τον λόγο. Mm-hmm. Γιατί είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μπορεί. Και είναι το πιο δίκαιο του. Βέβαια. Μπορεί να είσαι κάπως εκβιαστικό. Περιοριστικό πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή, τουλάχιστον. Ναι, περιοριστικό πάρα πολύ. Θες κάνουμε και την πολιτική μας ανάλυση και συζήτηση. Θέλω να έρθω στο κομμάτι της προσωπικής σου ζωής, που πάντα μου αρέσει ο τρόπος και που το προστατεύεις και που μιλάς όσο μιλάς, αλλά και ο τρόπος που εκφράζεσαι. Γιατί είναι ένα πολύ προσωπικό κομμάτι η προσωπική ζωή του καθενός. Και νομίζω ότι είναι ωραίο να βλέπεις πώς ένας άνθρωπος μιλά, αλλά την ίδια ώρα προστατεύει και όλα στην προσωπική του ζωή. Ναι, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι κάποιοι πουλούν την προσωπική του ζωή. Εντάξει, τούτο είναι, θεωρώ το μεγάλο φάουλ και θεωρώ ότι για να το κάνεις το πράγμα σημαίνει να παίρνεις τα σοβαρά τη σχέση σου. Ναι. Και θεωρώ το και λίγο ασέβεια προς τον εαυτό σου. Τώρα βγαίνεις με κάθε αφορμή να λέεις τα προσωπικά σου για να σε ακούει ο κόσμος και να σε λίγο στο επίκεντρο. Εγώ με την Νάταλη είμαστε τώρα 5 χρόνια μαζί. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Ναι, 5 χρόνια. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό που μάθαμε όλοι για τη σχέση σας και ήταν σαν να ήταν πριν 2 χρόνια, ας πούμε. Ναι, μου πεις εμένα. Άμα περνάς καλά όμως με έναν άνθρωπο, πάει ο... Έτσι είναι. Περνά γρήγορα ο καιρός. Μένουμε μαζί. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δουλειά του. Είμαστε μαζί, κάνουμε πράγματα μαζί. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο πλέον. Η Νάταλη δουλεύει τώρα κάποιες λίγες μέρες βράδυ, οπότε κάπου για μένα έχουμε, ξέρεις, χανούμαστε λίγο. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε αγαπημένοι, βλέπουμε το μέλλον μαζί, γιατί ξέρω ότι να με ακολουθήσει η ερώτηση. Όχι, δεν θα ακολουθήσει η ερώτηση. Σε ρώτησε ο Καρνάκης για πρόταση γάμου πριν από λίγες μέρες, είχαμε το ρεπορτάζ και απάντησες. Ναι. Αυτό λέω, βλέπουμε, ναι, το μέλλον, κάνουμε όνειρα μαζί, θέλουμε να χτίσουμε σπίτι, προχωράει η ζωή. Είμαστε, όχι ότι είμαστε μεγάλης ηλικίας, αλλά καλό να όσον είσαι καλά, όσον είσαι υγιής, όσον έχεις δύναμη, αντοχές, να ξεκινήσεις να χτίζεις το αύριο. Τι θεωρείς ότι κρατά ένα ζευγάρι μαζί, στη δική σας την περίπτωση, τι είναι αυτό που σας κρατά μαζί και λες, είμαστε καλά, ρε παιδί μου, προχωρούμε και θέλουμε να προχωρούμε μαζί. Ονειρευόμαστε το κοινό μας μέλλον. Με την Νάταλη κρατά μας μαζί είναι το ότι είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι. Πολλά διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε όταν είχαμε γνωριστεί ότι ήταν να φτάσουμε τα μέρη που είμαστε σήμερα. Μέσα από τα χρόνια όμως και μέσα από την αγάπη και τον έρωτα και το ενδιαφέρον και το ότι θέλαμε να προσπαθήσουμε, πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Διανύσαμε έναν δρόμο που είχε τις αναποθηκές του και από τις δύο πλευρές. Όμως πάντα είχαμε και δύσκολες στιγμές. Πολλά. Ναι. Όμως όταν βγαίνεις από μια δύσκολη στιγμή, σκληρινής και η σχέση, δηλαδή δυναμώνει. Και εν τόσο δυνατή πλέον η σχέση μας, δεν είναι μας τόσα πολλά πράγματα. Προχωρήσαμε μαζί έναν δρόμο δύσκολο. Η Νάταλη είχε ένα μωρό.
Το μωρό να αγαπώ το. Δεν μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, ότι ήρθα μαζί μου η Αριάννα. Συνεννοούμαστε, γελούμε, έχουμε χιούμορ ο ένας με τον άλλον. Κάνουμε βλαγίες σαν να είμαστε φίλοι. Γενικά περνούμε πάρα πολλά ωραία. Ναι. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ο ένας είναι δίπλα στον άλλο, στα δύσκολα, στα εύκολα. Να προσπαθήσει να πιάσει λίγο βάρος που τον άλλο να μπορεί. Ενώ έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα ζευγάρι. Ναι. Έχεις περιγράψει ένα ισορροπημένο ζευγάρι και ένα ζευγάρι. Γιατί το να είναι κάποιο ζευγάρι δεν σημαίνει ότι είναι και ζευγάρι. Ναι. Το να είσαι ζευγάρι, τώρα η ανάλυση που κάνω είναι. Το να είσαι ζευγάρι, στο δικό μου το μυαλό σημαίνει ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή εκεί που βλέπεις ότι ο άλλος θέλει λίγο σπρόξιμο, λίγη βοήθεια, ναι, να τραβήξει ναι, ναι. λίγο περισσότερο κουπί. Μα αυτό δεν είναι αγάπη. Και αν μην βλέπεις ακριβώς όμως ότι ο άλλος εκτιμάσαι, δίπλα σου, σέβεται, σε κόφτει το, ενδιαφέρει το. Για να θέσει και εσύ γάλα. Ναι, βέβαια. Γιατί μετά παρτάκιας λέγεσαι ή λέγεται ναι. και δεν υπάρχει η λέξη ζευγάρι. Αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Πάρα πολλά. Ναι. Βλέπουμε το κάθε μέρα. Ναι. Στεφάνη μου, τώρα τι υπάρχει στο πρόγραμμα σου. Είσαι στο συμβούλιο, τα γυρίσματα, πώς είναι η καθημερινότητά σου. Προς το παρόν ήμουν πάρα πολύ χαλαρός για 2 μήνες. Έκανα τις διακοπές σου. Άνοιγνιας. Τέλεια, ξύπνω το πρωί. Σε κάποια φάση σκεφτούμε τι να πάω να κάνω σήμερα. Ναι. Ήταν τούτη φάση. Χρειάζεται όμως. Πάντα έβρισκα όμως κάτι να κάνω. Τώρα ξεκινούμε γυρίσματα. Ξεκινήσαμε στην Τρικυμία, στο ΡΙΚ. Ξεκινά τώρα το Γη της Ελιάς. Mm-hmm. Φεύγουμε μεθαύριο, πάμε Μάνι. Πολύ ωραία. Να φέρουμε σκηνές. Ναι, ναι, ναι. Και να ξεκινήσει η σεζόν μας. Μέχρι. Εγώ θα σου ευχηθώ τα καλύτερα, λοιπόν, να χαίρεσαι τη ζωή σου, τις στιγμές σου. Έτσι, ό,τι σε ευχαριστεί, ό,τι σε γεμίζει, Στεφάνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν,